Κύριε Πρόεδρε, των ειδικών ενδιαφερόντων Κύπρου και πολιτιστικού τουρισμού, καλώς ορίσατε στην έκθεση στο World Travel Market. Σας ευχαριστώ πολύ. Είναι η τρίτη μέρα σήμερα. Είναι τρίτη μέρα σήμερα και θα ήθελα να μου σχολιάσετε την τρίτη μέρα της έκθεσης. Νομίζω είναι ελαφρώς πιο ήσυχη από ό,τι ήταν χτες, η οποία χτες ήταν πάρα πολύ κίνηση. Αλλά δεν σας κρύβω ότι είχαμε σήμερα πάρα πολύ καλές επαφές με συγκεκριμένα γραφεία τουριστικά τα οποία ειδικεύονται στον τομέα των δικών μας, δηλαδή του πολιτιστικού τουρισμού και αυτών των ειδικών ενδιαφερόντων, δηλαδή πεζοπορία, ποδηλασία, τουρισμός υπαίθρου γενικά, διαμονή σε αγροτουριστικά καταλήματα. Μετά έχουμε τον τουρισμό του κρασιού και το θρησκευτικό και ακόμα μέχρι και καλές τέχνες. Είχαμε σήμερα μια συνάντηση για κόσμο ο οποίος έρθει στην Κύπρο για εκπαιδευτικούς σκοπούς. Εκείνο που έχω προσέξει εδώ στο περίπτερο, έχετε στήσει πραγματικά ένα ξεχωριστό χώρο για τον αγροτουρισμό και για τις ειδικές μορφές τουρισμού. Θέλω να μου το σχολιάσετε. Ναι, είναι μέσα στα πλαίσια της συνεργασίας του Κυπριακού Οργανισμού Τουρισμού με την Ευρωπαϊκή Ένωση και το Ταμείο, το οποίο ενισχύει την προσπάθεια της ανάπτυξης του τουρισμού της Υπαίθρου με 85% επιχορήγηση. Παρόλο την κρίση που επικρατεί το 2010, νομίζετε ότι το 2011 θα είναι καλύτερο για αυτόν τον τουρισμό που εσείς αντιπροσωπεύετε? Να σας πω την αλήθεια, αυτός ο τουρισμός δεν έχει κρίση ο δικός μας, διότι απευθύνεται σε κόσμο ο οποίος και περισσότερα χρήματα διαθέτει για το σκοπό αυτό, για τις διακοπές αυτές, τις εξειδικευμένες, και είναι και κάποιες ηλικίες πιο μεγάλοι, οι οποίοι έχουν και το χρόνο και τα χρήματα και θέλουν να ασχοληθούν με θέματα που σας έχω αναφέρει, δηλαδή όπως είναι η πεζοπορία, ακόμα και η ποδηλασία, αλλά γενικά τα πολιτιστικά, τα οποία είναι ένα χόμπι, αν θέλετε, που δεν περνά από κρίση. Είναι κάτι που το κάνουν κάθε χρόνο. Άρα το 2011 θα είναι, πιστεύω εγώ, ακόμα πιο καλό και από το 2010. Τι μήνυμα θέλετε να δώσετε σε αυτόν τον κόσμο που μας ακούει τώρα, εσείς σαν πρόεδρος αυτού του συνδέσμου? Βασικά να δουν ότι η Κύπρος δεν είναι μόνο ο ήλιος και η θάλασσα, και στην περίπτωση των Άγγλων και τα pubs πίσω από τα ξενοδοχεία, αλλά είναι και όλα αυτά τα πλάσεις που λέμε, το πλάσ, σαν C+, το οποίο είναι το μέλλον του τουρισμού, δηλαδή δίνεις νόημα και περιεχόμενο στις διακοπές σου με μια άλλη απασχόληση, δηλαδή που θα σε φέρει κοντά στον πολιτισμό, τον κόσμο της Κύπρου, τη φύση της Κύπρου, το φυσικό περιβάλλον, και να δεις και την εντοχώρα και όχι μόνο τις παραλιακές περιοχές. Κύριε Μιχαηλίδη, ευχαριστώ πάρα πολύ για αυτή τη συνέντευξη. Εμείς στο Hellenic Television και ο τουριστικός τύπος .com πάντα θα είμαστε δίπλα σας και να βοηθάμε σε αυτό το δύσκολο έργο που προσπαθείτε να φέρετε εις πέρας. Μπράβο σας και εύχομαι στο κανάλι σας πολύ καλές δουλειές. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ.